είμαστε από τους τυχερούς γιατί κάποιοι μας σώσανε. Φοβήθηκα ότι θα χάσω τη ζωή μου. Καθόμουν στην παραλία, αγκάλιαζε τα εγγονάκια μου. Οι δραματικές στιγμές της 23ης Ιουλίου θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό τους. Σε όποιο δρόμο και να κινηθεί στην Κινέτα, σε ακολουθεί στάχτη, εικόνες καταστροφής και η μυρωδιά του καμένου. Οι κάτοικοι σήμερα μετρούν πληγές και κάνουν το σταυρό τους που δεν θρύνησαν θύματα. Όλα αυτά, ό,τι βλέπετε, όλα αυτά. Κοιτάξτε, όλα είναι καήκανε. Έμανα εγώ τρεις μέρες κοιμόμουνα στην παραλία, στην θάλασσα κοιμόμουνα. Σταματάει ένα περιπολικό εδώ, φωνάζει, φυγέτε γρήγορα. Βγαίνουμε έξω, πήραμε τα παιδιά, μια τσάντα, δύο ρουχαλάκια για τα παιδιά, πήγαμε στην παραλία. Φεύγοντας, ναι. Ανοίξαμε την καγκελόπορτα του γκαράζ και αυτή. Αυτό μας έσωσε, γιατί οι πυροσβέστες μπήκαν απευθείας και ήταν πίσω η φωτιά. Καταφέρανε και σώσανε το σπίτι. Προσπαθούσα να σώσω το σπίτι και τα απέναντι και από εδώ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάποιοι πάλεψαν με τις φλόγες, αψήφισαν τον κίνδυνο για να σώσουν ό,τι έχτιζαν τόσα χρόνια με υδρότα και αίμα. Ο κύριος Αχιλλέας λίγο έλειψε να καεί ζωντανός μέσα στο σπίτι του. Μπορεί να ήμουν ένας από αυτούς. Τρομερό, αριστερά-δεξιά, να βλέπεις φωτίες από τα πεύκα, φωτίες από κάτω. Σε μια στιγμή είπα θα λιώσω τα λάσκα και θα μείνω. Άμα η δύναμη για να πάω έχει κοντά στην περιουσία που έχω, αυτό το μικρό σπίτι που έχω. Που δούλεψα και πάλεψα τόσα χρόνια τα παιδιά μου, είπα να είμαι κοντά εκεί να το γλιτώσω. Κάποιοι άλλοι γλίτωσαν με μικροτραυματισμούς. Με το αριστερό το χέρι έσπαγα πορτοκαλάδες γιατί δεν υπήρχε νερό και λεμονάδες για να σβήσω τη φωτιά. Στο καπί Κινέτας οι αιτήσεις των πληγέντων είναι δεκάδες. Έχουμε γύρω στις 450 αιτήσεις. Έχουν εκπαιρωθεί περίπου οι 350 με 400. Για μένα ήταν ένα θαύμα που σώθηκα μέσα στο βουνό. Ένα σπίτι μέσα στο βουνό και σώθηκε. Μέχρι στιγμής στην Κινέτα 240 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 120 κίτρινα. Όλα τα σπίτια αυτά, ό,τι υπάρχουν, γίνονται να με είναι αναλώσιμα, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται. Η καταστροφική αυτή πυρκαγιά αποκάλυψε μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις της περιοχής. Αρκετοί οικισμοί δεν έχουν καθόλου νερό, διότι ακόμη περιμένουν το δίκτυο ύδρευσης, ενώ όσοι λειτουργούν με γεωτρήσεις την ώρα της φωτιάς έμειναν άπραγοι, καθώς δεν υπήρχε ρεύμα. Αν υπήρχε νερό, θεωρείτε ότι θα σωνόντουσαν πολλά σπίτια. Πάρα πολλά σπίτια, πάρα πολλά σπίτια. Αυτό που θέλουμε είναι νερό, τίποτε άλλο.